Χαίρετε. Έχουμε πει επανειλημμένως σε παλαιότερα βίντεο ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το άδικο σε οποιαδήποτε μορφή, είτε αυτό έχει να κάνει με λεκτική αδικία, είτε με σωματική αδικία, είτε οτιδήποτε, δεν κάνουμε πίσω σε κανέναν, όσοι και να είναι αυτοί, όποια και να είναι η κατάσταση, πρέπει να είμαστε άφοβοι, να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Έλα όμως που κάποιες φορές αυτό είναι αδύνατο. Δηλαδή, λέγαμε εδώ περιπτώσεις, μπορεί να έρθουν να σε χτυπήσουν ή ένα δικό σου άνθρωπο, 3-4 μαζί ξέρω. Εντάξει, πες ότι είσαι τόσο τρελός και τα βάλεις μαζί τους. Και έτοιμος, εκπαιδευμένος. Μπορεί να είναι παραπάνω. Μπορεί να έχουν κάτι πάνω στα χέρια τους που δεν σου επιτρέπεται εκείνη τη στιγμή να αντιδράσεις. Μπορεί. Οτιδήποτε. Μπορεί να είσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον που έχουν συνασπιστεί όλοι εναντίον σου για τους χύψη λόγους και εσύ να μην μπορείς να περάσεις το δίκαιο διότι θα βασιστούν στην άποψη και την μαρτυρία των πολλών. Και να ξέρετε ότι στην ιστορία ποτέ οι πολλοί δεν είχαν δίκιο. Αποδεδειγμένα, στατιστικά. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Πάμε μπροστά και ό,τι γίνει. Άιντε, εγώ δεν με νοιάζει το κόστος. Να μην σε νοιάζει το κόστος, αλλά έχουμε πει ξανά. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το να μπούμε στη διαδικασία της υπεράσπισης του δικαίου. Μας ενδιαφέρει να επικρατήσει το δίκαιο. Άρα, πρέπει να ακολουθήσεις κάποιες φορές και τακτική όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, σας είπα, είστε στο εργασιακό σας περιβάλλον. Έχουν βαρθεί όλοι να σας φάνε. Δεν μπορείς να αλλάξεις εργασία, έτσι, για τους λόγους που έχεις εσύ. Έχεις την ανάγκη σου, είναι τέτοια η δουλειά σου που δεν σου επιτρέπεται να αλλάζεις πόστα συνεχώς. Τι κάνεις? Εκεί απομονώνεις. Αυτό είναι και τακτική στο στρατό. Σε στρατηγική, ας πούμε. Σε μάχες. Απομονώνεις είτε σε κομμάτια, σε ομάδες μικρές. Τους χωρίζεις εσύ. Θα βρεις τρόπο. Μπορεί να σπείρεις τη διχόνοια εσύ. Κοιτάξτε τώρα, τακτική σας λέω. Να σπείρεις τη διχόνοια μεταξύ τους. Δεν πας ευθέως. Ευθέως δεν θα έχεις το αποτέλεσμα. Εσύ θες το αποτέλεσμα. Τους πας σε κομμάτια. Είσαι μονάδες. Είσαι ομάδες μικρές, μικρότερες. Και αρχίζεις έναν ένα να τους βγάζεις ή να χτυπήσει ο ένας τον άλλον ή μεμονωμένα να χτυπήσεις μεταφορικά λέμε, όχι να χτυπήσεις, μην με παρεξηγηθώ κιόλας, να χτυπήσεις εννοώ σαν τακτική. Να βρεις τρόπο να τους βγάλεις από τη μέση και να βγεις καθαρός εσύ στο τέλος. Αυτή την τακτική την έκανε και ο Ναπολέον. Έλληνας παρεπιπτόντος. Έτσι, ελληνικά μιλούσε μικρός, τέλος πάντων. Αυτή την τακτική την ακολουθούσε ο Ναπολέον. Είχε να αντιμετωπίσει μεγάλα κομμάτια, στρατεύματα, μεγάλο αριθμό στρατευμάτων του αντιπάλου. Έσπαζε το δικό του στράτευμα σε μικρότερα κομμάτια, ανάγκαζε τον εχθρό να κάνει το ίδιο και τι έκανε μετά? Απομόνωνε μια ικανή δύναμη δική του και χτυπούσε τους πιο αδύναμους. Χτυπούσε τους πιο αδύναμους και στο τέλος, λόγω της αποδυνάμωσης της ισχύος του εχθρού, είχε ικανό αριθμό να χτυπήσει στα ίσια. Αυτές τις τακτικές, τις στρατηγικές, πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε στη προσωπική σας ζωή. Έτσι, απομονώστε τον εχθρό. Όταν δεν μπορείτε ευθέως να χτυπήσετε, θα βρείτε έναν άλλο τρόπο. Τακτική, ευφυΐα, στρατηγική. Απλά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Σκεφτείτε λίγο αυτά που σας λέω. Ευχαριστώ και τα ξαναλέμε.